επιστροφή του Απόλλωνα στην Football League, η προσπάθεια να πρωταγωνιστεί το νέο πρωτάθλημα σας βρίσκει εδώ, έχοντας φτιάξει τη δική σας mini boutique έξω από το γήπεδο του Απόλλωνα. Να μιλήσουμε, κύριε Καρακασίδη, για αυτή τη νέα προσπάθεια της ομάδας. Βεβαίως, είναι μια προσπάθεια μετά από πρωτοβουλία του ομίλου φίλων Απόλλωνα Πόντου και η ΠΑΕ Απόλλων σε συνεργασία με την εταιρεία PSD έχει δημιουργήσει μετά πολλά χρόνια κάτι που έλειπε για τον Απόλλωνα. Μετά τον Πέτρο Καρακασίδη, ο οποίος μας μίλησε για την προσπάθεια της Boutique της ΠΑΕ, πάμε να ακούσουμε τώρα και την προσπάθεια η οποία γίνεται όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας για την ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και κυρίως οικονομική της ομάδας σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα της Football League. Κοστίζουν 60, 100 και 150 ευρώ αντίστοιχα. Φέτος υπάρχει μια έτσι πρωτοπορία στα εισιτήριά μας. Είναι παράλληλα και κάρτες διαρκείας και κάρτες υγείας. Ο κάθε αγοραστής συμπληρώνει μια αίτηση, παίρνει ονομαστικά την κάρτα υγείας του. Υπάρχουν πάρα πολλές παροχές. Το θετικό ξεκίνημα του Απόλλωνα πόσο κοντά έχει φέρει τον κόσμο εδώ της Καλαμαριάς στο να παρακολουθεί την ομάδα σε εντός έδρας παιχνίδια? Πάρα πολύ κοντά. Εννοείται ότι ο κόσμος της Καλαμαριάς είναι ο κόσμος που υπήρχε και πριν από χρόνια, οι οπαδοί παρακολουθούν την ομάδα, χαίρονται για την θετική πορεία της και πιστεύω πως έτσι θα συνεχίσει. Στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς θα πάρουμε μια πρώτη γεύση πριν τον αγώνα από το αστέρι της ομάδας, τον κύριο Φώτη Κισκαμπάνη. Πες μας λίγα λόγια για τον αγώνα. Είναι ένας εύκολος αγώνας, εντάξει, το έχουμε σίγουρο το αποτέλεσμα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτά. Πες μας σε πόσο καιρό θα είσαι έτοιμος να γυρίσεις και να βοηθήσεις την ομάδα σου. Τώρα στο δεύτερο μήχρονο μπορεί να πούμε. Εντάξει, ήταν πολλά είπες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο Απόλλων έχει επιστρέψει για τα καλά στη Football League, το έδειξε στο ξεκίνημα. Τρεις μαζεμένες νίκες και η ομάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Νομίζω ότι σας κάνει να αισθάνεστε περήφανος για την όλη προσπάθεια του καλοκαιριού, αλλά και τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας. Σίγουρα είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα αποτελέσματα, αλλά όπως γνωρίζετε όλοι ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ. Πάρα πολύ μακρύ και πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί όπως είδατε έρχονται και τα άσχημα τα αποτελέσματα. Απόλλων Καλαμαριάς και Δόξα Δράμας φέραν την πρώτη ισοπαλία στο φετινό πρωτάθλημα της Football League στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα. Μακριά ο Μιλένκοβιτς, τρέχει πιο γρήγορα ο Ετόφ, μπαίνει μες στην περιοχή, μένει όρθιος, σουτ, γκολ, 0-1. Η Δόξα μπορεί να προηγήθηκε νωρίς με τον Ετόφ, ωστόσο πριν τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού οι γηπεδούχοι βρήκαν την απάντηση με τον γκολ του Ναλμπάντη και πήγαν με το 1-1 στα πολιτήρια, που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η πίεση των κοκκινόμαυρων δεν μετουσιώθηκε στον γκολ της νίκης, με τους μαυρετούς να αντέχουν στην άμυνα και στην αφόρητη πίεση που δέχτηκε η μεγάλη και μικρή περιοχή του Κώστα Δαφκού. Δυνατά και ψηλά η κεφαλιά στα όχι. Για να του έχει περάσει μπάλα, πέρασε με τη δεύτερη γκολ. Ισοφάριση από τον Αλμπάντι. Έπρεπε να αντέξουμε, γιατί στους τελευταίους αγώνες δεν παίρνουμε αυτό που αξίζουμε. Και είχαμε οργιστεί να πω ότι θα τα δώσουμε όλα αυτή τη φορά για να πάρουμε κάτι θετικό. Θέλαν πολύ τους 3 βαθμούς. Προσπαθήσαμε πρώτα να μην δεχτούμε γκολ και έπειτα να δημιουργήσουμε φάσεις για να πετύχουμε ένα γκολ, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν τα καταφέραμε. Έστω ένας βαθμός, εφόσον δεν χάσαμε. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες, ειδικά σε ένα παιχνίδι
εντός έδρας. Μιλήσαμε τις τελευταίες 3-4 μέρες μετά το πολύ κακό αποτέλεσμα που είχαμε στο Βόλο. Τα παιδιά δείχναν ότι είχαν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα αυτής της νίκης. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά πετάξαμε ένα ημίχρονο στην ουσία χωρίς λόγο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε μέτρα, ανεβήκαμε ψηλά, πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, είτε από στημένα είτε από κανονική ροή παιχνιδιού, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα αυτή για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την νίκη. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε καλή οργάνωση στο παιχνίδι μας και προσπαθούσαμε την ταχύτητα που είχαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο, τα οποία πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και μπορώ να πω ότι και στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδυνέψαμε τόσο άμεσα. Απέναντίας, πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο αντίπαλος κατάφερε με ένα στημένο να μας συσφαρίσει. Από εκεί μετά ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα δεχτούμε μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο, πολύ δε περισσότερο με τα στημένα, με τα χτυπήματα που έχει ορισμένος παίχτης που έχουν αυτή την ικανότητα. Και γεγονός είναι ότι μπορούσαμε στο τέλος να χάσουμε και το παιχνίδι. Αυτό που έχω να πω για όσους θυμάστε είναι ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να παίρνουν οι ποδοσφαιριστές τα μικρόφωνα και να κάνουν ρεπορτάζ, αρκεί να αφήσουν και εμάς να πάμε να παίξουμε κάποια στιγμή σε παιχνίδι της Football League. Και από τη στιγμή που είσαι τραυματίας, Σωτήρη, καθώς έχεις τώρα, θα πάω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν είναι θέμα. Πάμε στα παράθυρα και θα σου εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να πω. Καθώς στο παιχνίδι του Απόλλωνα 1926 πρέπει να τον συνηθίσουμε. Πάμε από Απόλλωνας Καλαμαριάς, μου ξεφεύγει, κόντρα στην Δόξα Δράμας. Όπως λέγαμε και πριν παρακολουθήσουμε το θέμα, είχαμε ουσιαστικά μια αναβίωση ενός ντέρμπι από τα παλιά της πρώτης εθνικής. Ναι, κάτω από διαφορετικές συνθήκες βέβαια τελείως τώρα. Και δύο ομάδες που έχουν διαφορετικούς στόχους για τη φετινή σεζόν. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς μπορεί να είναι νεοφώτιστος στην κατηγορία, αλλά με το καλό του ξεκίνημα έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες και το υλικό για να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα, γιατί προερχόταν από μια συντριβή στο Βόλο από την νίκη με 4-0. Ήθελε να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα. Δεν ήρθε αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας, γιατί όταν παίζεις με μία από τις τελευταίες ομάδες βαθμολογικού πίνακα στην έδρα σου, ήταν το φαβόρι, και θες να ανέβεις, οπωσδήποτε θες να πάρεις νίκες. Χαμένη βαθμή αυτή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Από εδώ και πέρα θα δείξει αν έχει το χαρακτήρα αυτή η ομάδα να μπορέσει να διατηρηθεί στα ψηλά, γιατί είναι ακόμα στα ψηλά, στην δεύτερη θέση επί της ουσίας της βαθμολογίας, και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την άνοδο στην Super League. Δόξα, έχει πολλή δουλειά, πήρε έναν βαθμό, στάθηκε και τυχερή, αλλά έχει ακόμα πολλή δουλειά αν θέλει να ανέβει και αυτή στο πάνω μισό της βαθμολογίας.